Donc, je vous remercie pour l'invitation. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Πολύ ενδιαφέρον συνέδριο. Θα μιλήσω γαλλικά όπως είναι προφανές και θα μου κάνω νόημα εάν είμαι υπερβολικά γρήγορος. Καταρχάς λοιπόν να αποτίσω ευχαριστίες στους διερμηνείς. Ευχαριστούν και οι διερμηνείς. Το θέμα λοιπόν, εκπροσωπώ μια ομάδα συνδικαλιστών αντιφασιστών. Θα μιλήσω όχι μόνο για τη γαλλική περίπτωση, αλλά και ευρύτερα. Θα ξεκινήσω εξηγώντας σας ποιες είναι οι δυνάμεις της άκρα δεξιάς για τις οποίες μιλάμε, ποιες είναι οι δυνάμεις με τις οποίες είμαστε αντιμέτωποι και ποια είναι η διαφορά σε ευρωπαϊκή κλίμακα με αυτές. Και μετά θα σας μιλήσω για 3-4 προσωπικότητες, αυτές που γνωρίζω καλύτερα, γιατί γνωρίζετε καλύτερα την ελληνική κατάσταση από ό,τι γνωρίζω εγώ τη γαλλική. Θα σας μιλήσω όμως για 3-4 περιπτώσεις, 3-4 άτομα στην Γαλλία, όπου είναι ιδιαίτερα ανισχυτική η κατάσταση και ιδιαίτερα επικίνδυνη σε ό,τι αφορά την ακροδεξιά αυτή τη στιγμή, τη Γαλλία αλλά και τη Γερμανία και την Αυστρία. Όπου η κατάσταση σε ό,τι αφορά την Αυστρία είναι εξίσου εξαιρετικά επικίνδυνη. Αν μιλάμε λοιπόν για την άκρα δεξιά, ουσιαστικά μιλάμε για διαφορετικές δυνάμεις. Θα έλεγα ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των δυνάμεων αυτών. Υπάρχουν όμως και κάποια κοινά στοιχεία. Η διαφορά σε ό,τι αφορά τον βαθμό χρήσης της βίας ανάμεσα στις ακροδεξιές δυνάμεις στην Ελλάδα έχετε να κάνετε με μια συνιστόσα της άκρας δεξιάς που είναι εξαιρετικά βία με το κόμμα της Χρυσής Αυγής, που είναι ιδιαίτερα βία, όμως δεν ισχύει το ίδιο ή, εν πάση περιπτώσει, όχι στον ίδιο βαθμό ή στην ίδια κλίμακα, είτε στο ίδιο επίπεδο σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπου η ακραία δεξιά συγκεντρώνεται ή, αν θέλετε, η κυρίαρχη της δυνάμεις της άκρας δεξιάς συγκεντρώνεται περισσότερο πάνω σε μια εκλογική εκστρατεία, δηλαδή συμμετοχή στις εκλογές και απόπειρα νίκη στις εκλογές αυτές, στις κοινοβουλευτικές εκλογές. Υπάρχουν διαφορές σε ό,τι αφορά τον συσχετισμό και τη σύνδεση με τον ιστορικό φασισμό. Σίγουρα, βέβαια, οι δυνάμεις ακροδεξιές αναφέρονται ιστορικά στον φασισμό, όπως συμβαίνει με τη Χρυσή Αυγή, που, εν πάση περιπτώσει, στο παρελθόν, με σαφήνεια και ανοιχτά, δήλωσε τον θαυμασμό της προς τον Χίτλερ. Δεν σημαίνει το ίδιο με άλλες ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αν πάρουμε τις 2-3 περιπτώσεις που θα σας παρουσιάσω με μεγαλύτερη λεπτομέρεια, θα δείτε ότι στη Γαλλία ή την Αυστρία έχουμε κόμματα τα οποία ούτε άμεσα συνδέονται δεν εμφανίζονται άμεσα με το πέρας του φασισμού ή του ναζισμού, αλλά έχουν άμεσες διασυνδέσεις με αυτό το παρελθόν. Στη Γαλλία το Εθνικό Μέτωπο, το Front National, που είναι το κυρίαρχο κόμμα της άκρας δεξιάς και αυτή τη στιγμή διοικείται από τη Μαρί Λεπέν, ιδρύθηκε το 1972, δηλαδή πολύ μετά τον θάνατο Μουσολίνη και Χίτλερ. Όμως βρίσκουμε έναν προφανή σύνδεσμο με τον ιστορικό φασισμό, αν θέλετε, γιατί όταν το ιδρύθηκε το 1972 το Εθνικό Μέτωπο, η άκρα δεξιά στη Γαλλία ήταν εξαιρετικά αδύναμη και περιορισμένη. 1972 κυριαρχούσε στο πολιτικό σκηνικό της Γαλλίας η αριστερά και η εξοκοινοβουλευτική αριστερά, που είχε την απόλυτη πνευματική ηγεμονία στην νεολαία. Η ακροδεξιά είχε πλήρως ιτηθεί με το πέρας της γαλλικής απεικιοκρατίας και την έναρξη της απώλειας των απεικιών. Τότε άρχισε ουσιαστικά να δημιουργείται η άκρα δεξιά από μικρά γκρουπούσκολα. Και τότε αναδύθηκε επίσης και ο ιταλικός νεοφασισμός σε αντίδραση στον ιταλικό σοσιαλισμό, που επίσης συνδεόταν άμεσα με το παρελθόν το μουσολινικό. Ιδρύθηκε 1946, 1,5 χρόνο δηλαδή μετά το θάνατο του Μουσολίνη, όπου και εκεί είχε υιοθετήσει το σύμβολο, δηλαδή έναν πυρσό με τα 3 χρώματα της σημαίας, που αντικατόπτριζε την εποχή εκείνη την ψυχή του Μουσολίνη, η οποία επρόκειτο να αναρριθεί στα ουράνια, σύμφωνα με τις πεπιθήσεις τότε. Έτσι λοιπόν η ακρά δεξιά χρησιμοποιούσε την φλόγα αυτή, που τώρα μεν λέει ότι δεν είναι φασιστική, αλλά χρησιμοποιεί σαν σύμβολο τη φλόγα εκείνη με τα 3 χρώματα που είχε υιοθετήσει το νεοφασιστικό κόμμα το οποίο είχε ιδρυθεί το 1946 και που δένει έτσι άμεσα συμβολικά την ακροδεξιά με τον φασιστικό κίνημα
του Μουσολίνι. Το FPÖ τώρα, το αντίστοιχο ακροδεξιό κόμμα στην Αυστρία, με επίσημο όνομα μεταφρασμένο το Κόμμα Ελευθερίας της Αυστρίας, δημιουργήθηκε 11 χρόνια μετά το θάνατο του Χίτλερ. Μέχρι το 1956 όμως η Αυστρία ήταν υποσυμμαχική κατοχή Αμερικανών, Άγγλων και Σοβιετών. Μέχρι το 1957 οι σύμμαχοι ήλεγχαν στο σχηματισμό πολιτικών κομμάτων. Τον επόμενο χρόνο, το 1966 δημιουργήθηκε το κόμμα της άκρα δεξιάς. Και δεν είναι τυχαίο, γιατί εκεί συμμετείχαν και πάρα πολλοί που συμμετείχαν στον ναζισμό. Συνδέεται λοιπόν με τον φασισμό το κλασικό, ακόμα και αν το κόμμα διατείνεται ότι είναι απόλυτα δημοκρατικό, δεν έχει σχέση με τον φασισμό κλπ. Αλλά υπάρχουν και άλλες δυνάμεις της άκρα δεξιάς, των οποίων το κυρίαρχο κόμμα της ακραίας δεξιάς στη Γερμανία αυτή τη στιγμή, που θα αναφέρω, που ονομάζεται Εναλλακτική για τη Γερμανία, AfD, που δημιουργήθηκε το 1993, πρόσφατο δηλαδή, που δεν έχει κανένα οργανικό σχετισμό με τον ιστορικό φασισμό, αλλά που γεννήθηκε από την αντίφαση που υπήρχε πολύ συχνά στην συντηρητική νεοφιλελεύθερη δεξιά, που έδωσε γέννηση, αν θέλετε, σε αυτές τις δομές, αλλά που δεν έχει άμεση σύνδεση με το παρελθόν. Ουσιαστικά, όμως, θα έλεγα ότι είναι μια αναγέννηση του ιστορικού φασισμού. Για κάποιες εκλεγμένες δυνάμεις και κάποιες δυνάμεις οι οποίες δημιουργήθηκαν αργότερα χωρίς διασύνδεση με το παρελθόν, παρόλα αυτά έχουν εγγενείς αντιφάσεις στη σύστασή τους στην τρέχουσα εποχή. Κάτι που χαρακτηρίζει τις δυνάμεις αυτές, ας προσπαθήσουμε να τις χαρακτηρίσουμε όχι σε σχετισμό με το παρελθόν, αλλά στη σχετισμό τους τώρα με τις πολιτικές και κοινωνικές τάξεις που υπάρχουν και τις ιδεολογικές δομές που υφίστανται αυτή τη στιγμή. Διατείνουμε λοιπόν ότι αυτό που ονομάζουμε άκρα δεξιά διέπεται από δύο πολιτικές οικογένειες. Μια πρώτη ομάδα είναι από κόμματα που είναι μια μορφή λίγο πιο σκληροπυρηνική, αυτό που γνωρίζουμε ως κλασική δεξιά. Κλασική, συντηρητική, φιλελεύθερη, εργοδοτική δεξιά. Με μια διαφοροποίηση βαθμού, αν θέλετε, αλλά όχι ποιοτική. Η άκρα δεξιά, λοιπόν, χρησιμοποιεί τις ιδεολογίες που, αν θέλετε, θεσμοποιούν και καθιστούν φυσική την διαδικασία του ρατσισμού. Οι δυνάμεις όμως της άκρα δεξιάς δεν είναι οι μόνες που είναι ρατσιστικές. Κυβερνήσεις, κατά κύριο λόγο συντηρητικές, αλλά όχι κατά απαραίτητα μόνο συντηρητικές, αλλά και κοινωνικο-σοσιαλδημοκρατικές, χρησιμοποιούν το ρατσισμό κατά περιόδους. Κάτι διοργάνωση προεκλογικών εκστρατιών, όπου στρέφουν αλλού την προσοχή του κοινού, του εκλογικού κοινού. Σας δίνω το παράδειγμα της όλης συζήτησης που γίνεται πάνω στο δικαίωμα ασύλου και μεταναστών που λαμβάνει η χώρα σε πάρα πολλές ευρωπαϊκές χώρες, που δεν χρησιμοποιούνται και δεν προάγονται οι συζητήσεις αυτές μόνο από ακροδεξιές κυβερνήσεις, αλλά από και σοσιαλδημοκρατικές, που έτσι μπορούν να κερδίσουν τους ψήφους λόγω του φόβου του κοινού. Ο Νικολάς Σαρκοζή, για παράδειγμα, έχασε τις τελευταίες εκλογές του 1992, αλλά χρησιμοποίησε το ζήτημα αυτό. Δημιούργησε ένα υπουργείο, το Υπουργείο Μετανάστευσης και Πολιτιστικής Ταυτότητας, που επαναλάμβανε τα σύμβολα και την ιδεολογία που χρησιμοποιούνται εξάλλου από κόμματα καθαρά και ανοιχτά ρατσιστικά. Η διαφορά όμως ήταν ότι η άκρα δεξιά βάζει στο κέντρο τη συζήτηση αυτή, ενώ τα γενικά τα συντηρητικά φιλελεύθερα κόμματα ή τα σοσιαλδημοκρατικά τα χρησιμοποιούν αυτό σαν ένα μεταξύ των άλλων επιχειρηματών. Μεταξύ όμως των κομμάτων της άκρας δεξιάς υπάρχουν δυνάμεις που αποδέχονται όλες τις υπόλοιπες πολιτικές της μπουρζουαζίας. Δηλαδή αποδέχονται τον νεοφιλελευθερισμό, αποδέχονται την ελεύθερη αγορά, αποδέχονται το παγκόσμιο σύστημα με κυριαρχία των χωρών του Βορρά έναντι αυτών του Νότου και παίρνουν μια θέση λίγος πολύ κυρίαρχη στις ΗΠΑ, που δεν αμφισβητούν ούτε διανοούνται να θέσουν σε αμφισβήτηση το σύστημα αυτό και που απλώς προσθέτουν μια διάσταση ρατσιστική, ενισχυμένου ρατσισμού, που ενισχύει τον κοινωνικό αποκλεισμό και που εκτραχύνουν ακόμη περισσότερο αυτό το πολιτικό σχέδιο που έχει χρησιμοποιηθεί
και από τα φιλελεύθερα συντηρητικά ή σοσιαλδημοκρατικά κόμματα. Υπάρχει δηλαδή μια αποδοχή της κατανομής του πλούτου ως έχει, αποδοχή των κανόνων της ελεύθερης αγοράς, αποδοχή της ελίτ ως έχει. Απλώς λένε ότι υπάρχουν άτομα στην βάση της πυραμίδας ή εξωτερικών που έρχονται, μετανάστες, πρόσφυγες, στους οποίους πρέπει να δώσουμε δυνατόν λιγότερο χώρο, λιγότερο ζωτικό χώρο, λιγότερα δικαιώματα. Είναι απλώς το ίδιο που κάνουν και τα άλλα συντηρητικά κόμματα, μόνο που η άκρα δεξιά το κάνει σε ακόμα μεγαλύτερο και οξυμένο βαθμό. Επιπροσθέτως, υπάρχουν κάποια άλλα ακροδεξιά κόμματα που στην συλλογιστική τους και στο λαγκάζ, στη γλώσσα που χρησιμοποιούν, βάζουν και άλλα θέματα σε αμφισβήτηση, όπως για παράδειγμα την ιεραρχία και την κατανομή του πλούτου ως έχει αυτή τη στιγμή. Προφανώς μιλάμε για δυνάμεις άκρας δεξιάς, δεν μιλάμε για προοδευτικές δημοκρατικές δυνάμεις. Δεν λέω δηλαδή ότι είναι η πραγματικότητα αυτού που εκπροσωπούν, ούτε έχουμε να κάνουμε με δυνάμεις κοινωνικής πρόοδου, αλλά η γλώσσα την οποία χρησιμοποιούν είναι ότι η διανομή του πλούτος έχει είναι απαράδεκτη. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι μιλάνε για διαφορετική κατανομή αυτού του πλούτου και κατανομή μεταξύ του κεφαλαίου και της εργασίας, αλλά είναι ένα ζήτημα κατανομής μεταξύ των έθνους και των εχθρών του έθνους. Και οι δυνάμεις αυτές λένε ότι αυτοί που έχουν πλούτο δεν άξιζαν να έχουν αυτόν τον πλούτο, γιατί μεταξύ των πλουσίων ή αυτών που μας διοικούν υπάρχουν και εχθροί του έθνους. Και έτσι έχουν πρόσβαση σε θεωρίες ναζιστικές για να εξηγήσουν εντός εισαγωγικών δηλαδή, λέω, να εξηγήσουν κατά τον δικό τους τρόπο, στο δικό τους ακροατήριο, πώς φτάσαμε σε αυτό το επίπεδο, στο να υπάρχουν δηλαδή στην κορυφή της ιεραρχίας άτομα που δεν αξίζουν να είναι εκεί. Αυτά τα κόμματα λοιπόν, με τον γλώσσα που χρησιμοποιούν, μπορούν να χρησιμοποιήσουν ένα επιχείρημα το οποίο έχει την υφή, μπορεί να φαίνεται σαν να είναι σοσιαλιστικό ή να είναι και επαναστατικό. Προφανώς δεν είναι ούτε κοινωνική γλώσσα, ούτε επαναστατική, το αντίθετο, αντεπαναστατική είναι, αλλά η χρήση αυτής της γλώσσας για να κερδίσουν ψηφοφόρους και να κινητοποιήσουν λαό είναι ακριβώς αυτή. Η πρώτη ομάδα την οποία περιέγραψα αφορά εθνικιστικά φιλελεύθερα κόμματα, ενώ στη δεύτερη περίπτωση έχουμε κόμματα που θα μπορούσαμε να αναφέρουμε εθνικοσοσιαλιστικά, εθνικοσοσιαλιστικό επαναστατικά κλπ. Δεν είναι πραγματικότητα των πραγμάτων αυτοί που απηχούν, είναι αυτό που χρησιμοποιούν. Επαναλαμβάνω ότι αυτά τα πράγματα δεν έχουν γίνει διαπαντός, μια και καλή, αλλά ένα κόμμα το οποίο ψάχνει να βρει τη θέση τους μέσα στις αντιπαλότητες και τις φάσεις μιας κοινωνίας μπορεί να εξελίξει τη γλώσσα του. Και είναι η περίπτωση που έχουμε αυτή τη στιγμή στη Γαλλία. Ήδη ανέφερα το κύριο κόμμα της άκρας δεξιάς στη Γαλλία που είναι το Εθνικό Μέτωπο που ιδρύθηκε το 1972 από τον Ζαν-Μαρί Λε Πεν. Τότε ήταν ένα γκρουπούσκολο, χωρίς καμία σημασία σε επίπεδο μαζικής απήχησης, σε επίπεδο εκλογών. Από το 1983-84 πλέον το κόμμα αυτό έχει σημαντική εκλογική απήχηση, την οποία έχει ενισχύσει ακόμα περισσότερο την τελευταία πενταετία. Το Front National, λοιπόν, το Εθνικό Μέτωπο, έχει ακολουθήσει και τις δύο πορείες. Την πρώτη περίοδο των πρώτων επιχειών του, της δεκαετίας του 70 και 80, ήταν ένα κόμμα του οποίου οι εκλογείς προέρχονταν από τη συντηρητική δεξιά, τη φιλελεύθερη, μπουρζουαστική δεξιά και ένα κομμάτι της επιτυχίας του στρεφόταν από την κρίση στη δεξιά. Η δεξιά είχε μια εκλογική βάση όπου το μεγάλο κεφάλαιο ερχόταν σε συμφωνία με το μικρό κεφάλαιο, τους μικροέμπορους, μικροεπιχειρηματίες, γεωργούς με κάποια εκμετάλλευση, που υπέστησαν την πολύ μεγάλη οικονομική και κοινωνική κρίση δεκαετίας του 70, έχασαν τη θέση τους. Για παράδειγμα, μικροιδιοκτήτες, βιοτέχνες, επιχειρηματίες, μικρομεσαίοι καταστράφηκαν με πετρελαϊκή κρίση κλπ. Έχασαν την κοινωνική τους τάξη και έψαχναν λοιπόν μια άλλη πολιτική θέση. Τότε όμως η εκλογική γέννηση και η ανάρρηση του εθνικού μετόπου τροφοδοτήθηκε από αυτή την κρίση της δεξιάς που υφίστατο διαβρώσεις. Ακολούθησε μια δεύτερη περίοδος. Μέχρι τότε το εθνικό
μέτωπο έφτανε μέχρι το 15%. Δεν μπορούσε να το ξεπεράσει το πλαφόν αυτό. Και αυτή τη στιγμή δεν έβρισκε συμμάχους διαρκείας, γιατί κατά καιρούς υπήρχε κάποια συστράτευση με άλλα δεξιά κόμματα σε επίπεδο περιφερειακών εκλογών. Υπήρξαν τέτοιες συμμαχίες και συνασπισμοί. Σε εθνικό επίπεδο όμως ποτέ δεν υπήρξε καμία σύμπραξη με άλλο κόμμα. Δεδομένου λοιπόν ότι το κόμμα αυτό δεν κατάφερε να ξεπεράσει αυτό το 15-16% και να θέσει το ζήτημα εξουσίας, συμμετοχής του δηλαδή στην εξουσία, έφτασε μια στιγμή όπου έπρεπε να αλλάξει προκειμένου να αποκτήσει ένα άλλο προφίλ. Για το εθνικό μέτωπο λοιπόν αυτό επεσυνέβη με την πτώση του τείχους του Βερολίνου. Με το τέλος της κατάρρευσης της Σοβιετικής Ένεσης, δηλαδή μεταξύ 1988-89, διότι η στρατηγική εγκέφαλη του κόμματος αυτού, οι διανοούμενοι, γιατί ναι, υπάρχουν διανοούμενοι, δεν είναι όλοι ηλίθιοι και δεν πρέπει να είμαστε ηλίθιοι να θεωρούμε ότι όλοι στο εθνικό μέτωπο είναι ηλίθιοι. Αυτοί λοιπόν που δεν είναι ηλίθιοι, που είναι ευφυείς, που είναι στρατηγικό σκεπτόμενοι και πιο επικίνδυνοι. Αυτοί λοιπόν σκέφτηκαν και είπαν ότι είναι μια ιστορική στιγμή αυτή τη στιγμή, διότι το τέλος της Σοβιετικής Ένωσης και η πτώση του τείχους του Βερολίνου σημαίνει το τέλος του μαρξισμού. Άρα με το θάνατο του μαρξισμού, όπως διατείνονταν, υπάρχει ελεύθερος χώρος για μας. Χώρος για αυτούς που καταδικάζουν το σύστημα. Γιατί πλέον η αριστερά δεν μπορεί να το κάνει. Ο κομμουνισμός πέθανε. Η ριζοσπαστική αριστερά δεν μπορεί να το κάνει. Και επομένως η υφιστάμενη αριστερά θα είναι μια νεοφιλελεύθερη αριστερά που θα συμμετέχει στην κυβέρνηση. Και το είδαμε σε ό,τι αφορά την αριστερά της σοσιαλδημοκρατίας. Γίνεται δυστυχώς όλο και πιο νεοφιλελεύθερη, έτσι όπως βλέπουμε στις πρακτικές και τις πολιτικές τις οποίες εφαρμόζει. Ως εκ τούτου λοιπόν, οι σκεπτόμενες κεφαλές του εθνικού μετώπου είπαν «Ιδού, πεδίο δόξης λαμπρών, νέο κοινό το οποίο μπορούμε να κατακτήσουμε». Και έτσι, σε κάποια φάση, ριζαστικοποιήθηκε το εθνικό μέτωπο, αλλά εδώ και μια 20 χρόνια το εθνικό μέτωπο εγκατέλειψε πλήρως την νεοφιλελεύθερη συλλογιστική και πλέον μιλά σαν να είναι αντικαπιταλιστές. Υπάρχουν μάλιστα και δημοσιογράφοι που διατείνονται ότι είναι αντικαπιταλιστές. Αλλά πάντως είναι αντινεοφιλελεύθεροι, ότι είναι υπέρ ενός ισχυρού κράτους που θα παρεμβαίνει στην οικονομία και που καταγγέλουν την ελεύθερες εμπορικές συναλλαγές σε παγκόσμιο επίπεδο. Γιατί η άκρα δεξιά έρχεται να εκμεταλλευθεί τα κενά και τα ασφάλματα και τα αδύναμα σημεία του καπιταλισμού, καταδεικνύοντας τις μεγάλες προβλήματα που δημιουργεί. Έτσι λοιπόν το εθνικό μέτωπο κατάφερε να κερδίσει ένα δεύτερο κοινό και να διευρύνει πάρα πολύ την εκλογική του βάση. Πλέον δυστυχώς δεν πρόκειται για κρίση της δεξιάς, αλλά της σοσιαλδημοκρατίας. Έχουμε έναν πρόεδρο σοσιαλδημοκρατίας αυτή τη στιγμή στη Γαλλία που έχει μόλις ένα 4%, 4% δημοφιλία. Έτσι φαίνεται στις δημοσκοπήσεις. Αυτή η κρίση λοιπόν διευρύνει ακόμα περισσότερο το κενό. Μιλάμε για χάος πλέον το οποίο γίνεται σε σχέση με την άκρα δεξιά. Αυτά είναι σε αντίφαση, γιατί εδώ και ένα χρόνο βλέπουμε ότι το εθνικό μέτωπο εξακολουθεί να μην έχει κάποιο σύμμαχο για μια ενδεχόμενη κυβέρνηση συνασπισμού. Ο φυσικός σύμμαχος θα ήταν η δεξιά, αλλά η δεξιά που δεν είδε θέλει να συμπράξει με το εθνικό μέτωπο. Η δεξιά, αν θέλετε, συμμερίζεται, έχει κάποιες κοινές ιδεολογικές θέσεις με το εθνικό μέτωπο, αλλά θέλει που δεν είναι να συσχετιστεί με το εθνικό μέτωπο. Έτσι λοιπόν η δεξιά κάνει τώρα προεκλογική εκστρατεία, λέγοντας ότι το εθνικό μέτωπο με τη κοινωνικά του προτάγματα ουσιαστικά είναι μια αριστερή, έχει αριστερή θέση. Έτσι λοιπόν η στρατηγική Σαρκοζή είναι ότι αν αποδεχθούμε τον νεοφιλελεύθερο διαδικασίες, πώς είναι δυνατόν να έχουμε συμμαχία με τη δεξιά, λέει το εθνικό μέτωπο, γιατί προφανώς δεν πρόκειται για αριστερό κόμμα. Δεύτερη περίπτωση είναι η Αυστρία. Η Αυστρία, γερμανόφωνη χώρα προφανώς, είναι η χώρα όπου η ακραία δεξιά δημιουργήθηκε πολύ πιο παλιά και αυτό έχει τις ρίζες του στην ιστορία. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία ήταν πολύ πιο δύσκολο να πει κάποιος ότι ήταν ακροδεξιός, γιατί η μνήμη του ναζισμού και του καταστροφών ήταν πάρα πολύ νοπή. Η καταγγελία των εγκληματιών πολέμου ήταν άμεση
για τους ναζιστές ήταν καταστροφή, όχι μόνο όχι γιατί είχαν διαπράξει εγκλήματα, αλλά γιατί υπήρξε συντριπτική ήττα. Έτσι λοιπόν κανείς δεν μπορούσε να πει και να αρφρώσει ότι ήταν ακροδεξιός ή ναζής ή ναζιστής ή ρατσιστής στη Γερμανία, γιατί υπήρχε αν θέλετε και το συλλογικό της ενοχής. Στην Αυστρία όμως τα πράγματα ήταν διαφορετικά, γιατί στην Αυστρία υπάρχουν δύο γεγονότα που οδήγησαν στην άκρα δεξιά να πάρει πάρα πολύ γρήγορα και πάλι κεφάλι. Το πρώτο είναι ότι παρά το γεγονός ότι ο ναζισμός προερχόταν από την Αυστρία, ο Χίτλερ μην ξεχνάμε ότι ήταν αυστριακός και επανήλθε στην Αυστρία, η κυρίαρχη ιδεολογία στην Αυστρία είναι ότι δεν είμαστε υπεύθυνοι εμείς για τα εγκλήματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, με δεδομένο ότι και εμείς είχαμε κατακτηθεί από την Γερμανία. Επομένως, οι Αυστριακοί υποδέχθηκαν τις συμμαχικές δυνάμεις σαν σωτήρες. Παρά το γεγονός ότι το ναζιστικό κίνημα στην Αυστρία ήταν μαζικό. Έτσι λοιπόν οι Αυστριακοί δεν είχαν κάποιο, αν θέλετε, πλέγμα, κάποιο σύμπλεγμα ενοχής. Έλεγαν και διατηνόντουσαν ότι απλώς εμείς είμαστε αφόοι, είμαστε θύματα. Δεν υπάρχουν εγκληματίες πολέμου ανέμασά μας. Και ένα δεύτερο γεγονός, ιδιαιτερότητας στην Αυστρία σε σχέση με άλλες χώρες, είναι η λεγόμενη παράδοση του τρίτου πολιτικού πόλου. Στις περισσότερες χώρες υπάρχει μια αριστερά που προέρχεται από την παράδοση του εργατικού κινήματος και υπάρχει μια δεξιά, η οποία μεταξύ άλλων είναι και εθνικιστική. Στην Αυστρία όμως, όταν η Αυστρία μέχρι τα τέλη του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου δεν ήταν χώρα, δεν είχε εθνική κυριαρχία, αλλά ήταν μια αυτοκρατορία. Πολυεθνική. Οπότε η δεξιά αναφερόταν στις περιφέρειες, αναφερόταν στη Ρώμη για τους καθολικούς, αναφερόταν σε έναν αυτοκράτορα όταν λέγαμε για μια πολυεθνική αυτοκρατορία. Αλλά δεν υπήρχε εθνικισμός στην Αυστρία. Η δύναμη λοιπόν, η ακροδεξιά που ήθελε να γίνει εθνικιστική, είναι αυτή που ήθελε να συνενώσει τους ανθρώπους που μίλαγαν την ίδια γλώσσα. Αυτές οι δυνάμεις έρχονταν αντίθετες στην αυτοκρατορία, στην πολυεθνική κρατική εξουσία. Αλλά μέχρι το 1918 υπήρχε φεουδαρχική δομή. Υπήρχε η ακροδεξιά, αλλά υπήρχαν και οι φιλελεύθεροι που ήθελαν να καταστρέψουν τη φεουδαρχική αυτοκρατορία και να δημιουργήσουν ένα μεγάλο κράτος μαζί με τη Γερμανία και μια μεγάλη αγορά με όλους τους ομόγλωσσους. Δημιουργώντας ένα έθνος δηλαδή μεταξύ των Γερμανών ομογλώσσων. Υπήρχε λοιπόν μια εγκύτητα με τους Γερμανούς και αυτό συνέχισε να υπάρχει μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Γιατί υπήρχε ένα κομμάτι του πληθυσμού που ήταν λίγος πολύ δημοκράτες φιλελεύθεροι και υπήρχαν άτομα που ήταν ρατσιστές και που προσέγγιζαν τον ναζισμό ιδεολογικά. Και η ακραία δεξιά έπαιζε πολύ συχνά πάνω σε αυτό. Στην Αυστρία λοιπόν η άκρα δεξιά είναι λιγότερο απομονωμένη από τις άλλες χώρες. Όχι μόνο έχει σημαντικές εκλογικές νίκες, αλλά υπήρξαν συμμαχίες με τη δεξιά. Από το 2000 μέχρι το 2005 ήταν στην κυβέρνηση η άκρα δεξιά. Αλλά και ακόμα χειρότερα υπάρχουν συμμαχίες και με τη σοσιαλδημοκρατία. Υπάρχει μια περιφέρεια στην Αυστρία που σήμερα έχει από το 2015 κυβέρνηση, περιφερειακή κυβέρνηση, που είναι συνασπισμός σοσιαλδημοκρατίας με την άκρα δεξιά. Και βρίσκεται στα σύνορα η περιφέρεια αυτή με την Ουγγαρία. Αυτή είναι η ιδιαιτερότητα της Αυστρίας που ίσως εν μέρη εξηγεί τα αποτελέσματα που θα έχουμε σε ένα μήνα, όπου για πρώτη φορά θα υπάρχει ένας πρόεδρος του κράτους σε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα είναι της άκρας δεξιάς. Γιατί όπως σας θυμάστε, υπήρξε προεδρικές εκλογές τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, όπου ο υποψήφιος των οικολόγων, υποστηριζόμενος από το κέντρο, νίκησε τον υποψήφιο της άκρας δεξιάς, αλλά οι εκλογές τελικά ακυρώθηκαν. Θα υπάρξει επανάληψη των εκλογών αρχές Δεκεμβρίου και δυστυχώς τα προγνωστικά δεν είναι καλά. Πράγμα το οποίο συνεπάγεται ότι η Αυστρία πιθανότατα θα είναι η πρώτη ευρωπαϊκή χώρα χωρίς Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα έχει πρόεδρο της άκρας δεξιάς. Και επόμενη περίπτωση, όπως είπα, η Γερμανία. Είπαμε, σας εξήγησα τι έγινε το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στη Γερμανία, που δημιουργούσε ένα σύμπλεγμα, αν θέλετε, και μια προθυμία του να δηλώσει κάποιος ακροδεξιός, ναζιστής. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο θέμα που έχει να κάνει με την ηγεμονία της Γερμανίας στον οικονομικό τομέα. Με δεδομένο ότι η Γερμανία είναι κατά βάση εξαγωγική χώρα εις βάρος των γειτόνων της και που καταδυναστεύει όλους τους άλλους εταίρους, όπως στην Ελλάδα, πρέπει να σας το εξηγήσω εδώ, το ξέρετε καλύτερα και το ξέρετε στο πετσί σας. Ταυτόχρονα όμως η κατάσταση αυτή
σημαίνει ότι η εργοδοσία δεν ήθελε ισχυρή άκρα δεξιά, γιατί έλεγαν ότι αυτό πλήττει την εικόνα μας, άρα πλήττει τις εξαγωγές. Παρ' όλα αυτά όμως, η άκρα δεξιά κατάφερε να σπάσει αυτούς τους περιορισμούς. Γιατί υπήρξαν σαφέστατα ακροδεξιές ναζιστικές δυνάμεις. Είχαν κάποιες τοπικές επιτυχίες, αλλά ποτέ δεν κατάφεραν να έχουν μια άνοδο σε εθνικό επίπεδο, όπως έγινε με το εθνικό μέτωπο στη Γαλλία. Όμως το 2013 δημιουργήθηκε ένα καινούριο κόμμα, το AfD, το οποίο δηλαδή σημαίνει εναλλακτική για τη Γερμανία, που δεν βασίζεται και δεν κηρύττει θέματα ακροδεξιάς και ναζιστών, αλλά εστιάζει στο ζήτημα το οικονομικό και δει την καταγγελία των λεγόμενων βοηθειών, αν θέλετε, αρρωγής που γίνεται σε ασθενείς χώρες, όπως γίνεται για παράδειγμα με την Ελλάδα. Ξέρουμε πολύ καλά ότι τα χρήματα από τη Γερμανία δεν καταλήγουν στην Ελλάδα και στο λαό της, αλλά στις τράπεζες. Αλλά αυτό που ακούγεται στη Γερμανία και αμαθαίνει ο λαός είναι ας σπαματίσουμε να βοηθούμε τους τεμπέλητες, τους Έλληνες. Υπάρχει πολύ ευρύ αυτό το κίνημα. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στη Γερμανία που πιστεύουν ότι οι Έλληνες είναι τεμπέλητες, ακαμάτιδες, τους αρέσει να λιάζονται και καθόλου να μην δουλεύουν και ας σταματούμε να τους βοηθούμε τους ανεπρόκοπους. Αυτό είναι το νέο σχέδιο, λοιπόν, το κυρίαρχο πρόταγμα της προεκλογικής εκστρατείας του κόμματος αυτού είναι stop στη βοήθεια προς την Ελλάδα. Και έτσι κόβεται αυτό το φράγμα που υπήρχε και το οποίο είχε ορθώσει η εργοδοσία στη Γερμανία του να μην υπάρξει ακροδεξιό κόμμα, ώστε να μην πλήξει την εικόνα της Γερμανίας στο εξωτερικό και να παρεμποδίσει τις εξαγωγές. Τώρα όμως η ακροδεξιά έχει άλλο πρόταγμα και μένει, είναι ένα κόμμα το οποίο παραμένει συνδεδεμένο με τον νέο φιλελευθερισμό και στην όλη η λογική του είναι διαφορετική από τις υπόλοιπες ακροδεξιές δυνάμεις στην Ευρώπη. Αυτά σας έδωσα άδρα. Ελπίζω να δοθεί δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξη στη συζήτηση που θα ακολουθήσει. Ευχαριστώ.